θέλω να πάμε λίγο στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε μία διήμερη θερινή συναυλία από το Δημοτικό 2 Ρεθύμνου. Τα μουσικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν κατά την σεζόν 21-22 βέβαια θα έχουν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν το αποτέλεσμά τους μέσα από την προσπάθεια εκπαιδευτικών καθηγητών και μαθητών βέβαια και μουσικών θα έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει το φιλόμουσο κοινό του Ρεθύμνου σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στην πλατεία των Μικρασιατών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά και την σχετική αφίσα. Και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Αντώνη Μαυράκη, αρχιμουσικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου και διευθυντή του Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνου. Ένας άνθρωπος ο οποίος το προσπαθεί αρκετά, έχει δίπλα του τα παιδιά και βέβαια εμπνέει και το αποτέλεσμα θα φανεί σήμερα. Την καλησπέρα μας κύριε Μαυράκη. Καλησπέρα κύριε Μανιτόπουλε, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθέατες σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τι όμορφο θα απολαύσουμε σήμερα και αύριο εκεί στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς, εσείς δεν θα το απολαύσετε. Θα το απολαύσουν μόνο οι παρελθόμενοι. Αλλά πιστέψτε μπορεί να προλάβω να έρθω, κύριε Μαυράκη, μπορεί. Μακάρι, μακάρι. Εξάλλου είστε και προσκεκλημένος από τον κοινό μας γνωστό, τον παλιό, τον Παύλο, τον Μπάμπη. Όποιον Ερακλειώτη, ό,τι τους χαιρετισμούς μας. Να μας θυμάει με την παρουσία του καλλιτεχνικά. Ο οποίος μαζί με άλλους συναδέλφους από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, ενώνουμε τις δυνάμεις και φυσικά με τον τόπιο δυναμικό. Όλα αυτά τα κάνουμε προς όφελος των μαθητών, σπουδαστών, τα δύο ειδικά τελευταία χρόνια που τυχάνει να είμαι εγώ διευθυντής στο Δημοτικό 2. Και όπως είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής, εμείς ευτυχώς για εμάς και για τους μαθητές και για τους σπουδαστές μας, κύριε Πανιτόπουλε, συνεχίζουμε τις ημέρες αυτές, οι οποίες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και πιστέψτε με, θέλει μεγάλο κόπο, χρόνο και διάθεση. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες τόσο των μαθητών, σπουδαστών, όσο των γονέων, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, προς όφελος φυσικά των μαθητών και σπουδαστών. Θα θέλω να τονίσω ότι είναι πραγματικά είμαι υπερήφανος για το έμψυχο δυναμικό, το εκπαιδευτικό, το οποίο με βοηθάει αμέριστα για να πραγματοποιήσουμε τη σύζευξη πολιτισμού και μουσικής παιδείας, όπως θέλω να λέω. Όπου πραγματικά βοηθάει και την ανέλεξη του τόπου μας, που το έχει αυτό ανάγκη η κοινωνία μας, μέσα σε όλα αυτά τα κομμοτραγικά προβλήματα που ζούμε καθημερινά, τόσο με την οικονομική κρίση, αλλά και με το θέμα τους πολέμους, που πραγματικά τα παιδιά μας και οι σπουδαστές μας έχουν τη χαρά να φιλοξενούνται σε ένα υπέροχο χώρο με πολλά συναισθήματα, που πραγματικά τους βοηθούμε για την εκπαιδευτική τους ανέλεξη, τόσο καλλιτεχνικά όσο και εκπαιδευτικά. Μάλιστα, οπότε το κεντρικό μήνυμα το οποίο στέλνει σήμερα ο πολιτισμός του Ρεθύμνου και οι εκπρόσωποι του ποιο είναι? Εμείς είναι ότι πραγματικά μέσα από τη μουσική μπορούμε να διδασκόμαστε και να διδάξουμε ήθος, πρωτίστως ήθος και μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουμε τη χαρά σήμερα και αύριο να παρουσιάσουμε στο φιλόμουσο κενό μέσω των μαθητών και σπουδαστών να είναι καλύτερη απάντηση σε όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και γιατί όχι και αυτοί που αποφασίζουν τις τύχες των λαών να έχουν περισσότερη κουλτούρα και περισσότερη παιδεία για να παίρνουν τις αποφάσεις που ουσιαστικά αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Καλή επιτυχία κύριε Μαυράκη σήμερα και αύριο. Να είστε καλά κύριε Θα Μαυράκη. Μεταφέρουμε το υλικό σήμερα. Όπως είπατε εκδηλώσεις. Βέβαια, βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ εξαιρετικός ο κύριος Μαυράκης και αξιέπαινη βέβαια η προσπάθεια που καταβάλει.